καλώς ήρθατε σε ένα παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο της 10 για τον Θεσσαλονίκη Winter Cup ανάμεσα σε δύο άκρως ανταγωνιστικές ομάδες που έχουν άξονα και τους δεν έχει. Σε ένα μάτσο το οποίο κρίνει την είσοδο μιας από τις δύο ομάδες στα ημιτελικά του κυπέλλου. Έχουμε το κάμπον το οποίο είναι κλεισμένο για τον άξονα. Έχουμε τώρα τον Κανέλη, ο οποίος στην πρώτη επίθεση του αγώνα θα ευστοχίσει σε ένα τρίποντο, θα ανοίξει το σκορ κάτω στο 3-0. Καλβαξίδης τώρα δίνει την μπάλα στο Μιλωνά. Ο Μιλωνάς, ο οποίος θα δοκιμάσει και αυτός για 3, μέσα και αυτός. Έχουμε το 3-3, με δύο τρίποντα νωρίς το παιχνίδι. Άστον αυτό με την μπάλα. Αλιατζίκης θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Θα κάνει το 5-3, η Γενέκη όχι αυτό θα βγουν στον ενθουσιασμό. Μιλωνάς με την μπάλα, δίνει στον Καλβαξίδη. Καλβαξίδη θα σουτάρει και αυτός για 3, άστοχο. Rebound για τον άξονα. Και συγκεκριμένα για τον Τραγανέλη, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Τραγανέλη θα δει μέσα στον Ερμίδη, ο οποίος θα πρέπει να μπει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Στο φαουλ από τον Μιλωνά. Το παιχνίδι να παίξει το πόσο Ερμίδη. Θα δώσει την μπάλα στον Κανέλη, ο οποίος θα ξαναβαρέσει και θα εξοχίσει και σε από τον τρίποντο. 8-3 το σκορ, Κοντολέον τώρα με την μπάλα. Κοντολέον δίνει στο Μιλωνά. Μιλωνά θα πάει αντίθετα από το screen, θα περάσει πολύ όμορφα. Αποφασίζει να πάει στο πάσο Καλβαξίδη, η οποία όμως θα κλαπεί. Και τώρα ο άξονα στον εφηδιασμό. Με τον Κωστακίδη. Κωστακίδη δίνει στον Ερμίδη. Ερμίδη θα πάρει το screen, θα στάρει για 3. Άστοχο όμως ένα footback του Κωστακίδη θα κάνει το score 13. Έχουν μπει πολύ δυναμικά ο άξονα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Καλπαξίδης θα κάνει μια πολύ ωραία κίνηση. Ας το καλάθι όμως θα κερδίσει το φάουλ. Το οποίο θα το στείλει στη γραμμή των ελευθερόβολων. Βάζει όμως την δεύτερη. Να κάνει το σκορ 10-4. Φοβερό σερί από τον Τραγανέλη, ο οποίος πάρει το τρίτο σερί τρίποντο. Κάνει το 13-4, έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Τώρα έχουμε Κοντολέον, δίνει στον Μιλωνά. Μιλωνά κάνει τρίπλες, προσπαθεί να περάσει, προσπίσει, άστοχο τελείως το σύγκριν, πάμε τον άξονα, όπου θα πει να βγει, να μπει. Πάλι ο Τραγανέλης θα επιχειρήσει κι άλλο τρίποντο, άστοχο όμως αυτή τη φορά. Rebound για τους δεν έχει, ο οποίος θα βγουν στον ενθουσιασμό, θα ταξίζει τώρα με την μπάλα. Θα διστάσει, θα δώσει τον Μιλωνά. Μιλωνά θα περάσει πολύ όμορφα για τους δύο παίχτες και θα εξοχίσει σε αυτό το lay-up. Άξονας τώρα, ήρεμα, θα αφήνει να οργανώσει την επίθεσή τους με τον Ερμίδη. Δίνει στον Τραγανέλη, στον Κόφα. Κόφα τώρα με την μπάλα, το στάρι, άστοχο, rebound, το διατσίδι, ο οποίος θα εξοχίσει. Μετά μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Μιλωνάς τώρα με την μπάλα, που θα να τρέξει στο γήπεδο, Μιλωνάς. Κάνει προσπίση όμως, θα υποπέσει σε λάθος μια σε βήματα. Το 15-6 παραμένει. Ένα μάτσο που ξεκίνησε εξαιρετικά για τον άξονα. Και τώρα ο άξονας με τον Ερμίδη. Να έχει την μπάλα, Ερμίδη. Παίρνει το σκρίν, δίνει στον κόφα, θα δώσει μια εξαιρετική πάσα τον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα τελειώσει ανενόχλητος. Καλβαξίδης τώρα με την μπάλα, Καλβαξίδης. Θα πει να παίξει με την πλάτη, Καλβαξίδης θα κάνει μια πολύ ωραία κίνηση, θα πάρει άστοχο όμως. Ο Ερμίδης θα πάρει το
αμυντικό rebound, προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα. Θα δώσει την μπάλα στον Κωστακίδη, ο οποίος θα εξοχίσει για ακόμα μια φορά σε ένα δίποδο, κάνοντας το 19-6. 19 πόντοι σε 4 λεπτά παιχνιδιού για τον άξονα, πραγματικά έτσι σε αυτό. Ο Λέων με την μπάλα θα πάρει το φάουλ από τον Αντικατσίδη. Μιλωνάς, διστάζει για 3, θα μπει μέχρι μέσα, θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Θα πάρει ο Λάμπρου, θα σουτάρει άστοχο, rebound όμως Μιλωνά, ο οποίος με μια πολύ ωραία κίνηση θα εστοχίσει στο καλάθι. Έχουμε εδώ ένα μικρό τραυματισμό του Μιλωνά, όμως δεν είναι τίποτα σημαντικό. Το μάτι συνεχίζεται με τον Κωνστακίδη να χάσει την μπάλα για τον Άξαλα. Κωνστακίδη σαν να με την μπάλα, θα περάσει πολύ όμορφα, δεν θα δώσει φάουλ διεκτή. Ερμίδη, σωστά για 3, άστοχο, rebound, κύριε Αλπαξίδη, ο οποίος έρχεται να βγει γρήγορα στην εκδιαθμή. Ο Ερμίδη θα βγει στην εκδιαθμή για τον άξονα, θα περάσει μέχρι μέσα όμως θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Νίκο Μιλωνά. Και έτσι ο Ερμίδης θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών, όμως έχουμε αλλαγή. Για τους δεν έχει. Θα βγει ο Νίκος Μιλωνάς για να μπει ο Γιώργος Μιλωνάς. Έχουμε τώρα τις βολές για τον άξονα. Πρώτη βολή άσχηση. Δεύτερη βολή εύστοχη, κάνει το σκορ 28, 5 λεπτά πριν από το τέλος. Η Δενέχη, οι οποίοι είναι πρωταθλητές του Development, ενάντια στους πρωταθλητές Master. Τον άξονα είναι μια κανομαχία πρωταθλητών. Βλέπουμε όμως τον άξονα να πατάει καλύτερα στα πρώτα λεπτά. Εδώ ο Ερμίδης θα πάρει να κάνει τον ιστορικό διάδρομο και θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Τελειώσει επιτυχημένα την προσπάθειά του και θα έχει και το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Την οποία όμως και θα αστοχίσει και το σκορ παραμένει 22-8. Καλβαξίδης τώρα με την μπάλα. Καλβαξίδης θα περάσει πάρα πολύ όμως από τον αντίπαλο, θα στάρει άστοχα όμως. Rebound Γκόχα, θα δώσει την μπάλα στον Κωνστακίδη, ο οποίος θα κατεβάσει για τον άξονα. Κωνστακίδη δίνει την μπάλα στον Αντικατσίδη, Κωνστακίδη μπροστά στον Ερμίδη, ο οποίος θα κάνει επιθετικό φάουλ, θα σπρώξει τον Καλβαξίδη. Και έχουμε επαναφορά κάτω από το καλάθι για τους δεν έχει με τον Λάμπρου. Καλβαξίδη τώρα με την μπάλα. Καλβαξίδη περνάει πολύ όμορφο τον αντίπαλο, θα κάνει και ένα σούτ άστοχο όμως. Προσπαθεί για το rebound ο οικονόμου όμως δεν θα μπορέσει. Έχουμε επαναφορά για τον Παξίδη, ο οποίος θα πιάσει τον ύπνο. Έχουμε τον Μιλωνά, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Λάμπρου. Λάμπρου θα μπερδευτεί, θα δώσει την μπάλα στον Κοντολέον, ο οποίος θα περάσει τον αντιπαλό. Θα δώσει την μπάλα στον Μιλωνά, ο οποίος είναι μόνος του. Θα στάρει άστοχα, rebound για τον άξονα και τώρα έχουμε την επίθεση από τον Ερμίδη, ο οποίος θα ερεμήσει, θα δώσει την μπάλα στον Κωστακίδη, ο οποίος στάρει άστοχα όμως. Καλπαξίδης στο rebound, θα δώσει τον Κοντολέον, ο οποίος είναι ενδιασμό, θα δώσει πολύ όμως, θα την πάει στον Μιλωνά, θα κοπεί όμως ο Μιλωνάς και θα αφήσει ενδιασμό ο άξονας, ο οποίος όμως θα κοπεί από το φάουλ του Ηλία Καλπαξίδη. Και έχουμε αλλαγή για τον άξονα. Μπαίνουν μέσα ο Κυπριανίδης και ο Σαρόγλου. Τώρα έχουμε επίθεση για τον άξονα.
κακό φάση. Αφείο, άστοχο, λιπάω στον Λεόν, ο οποίος πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Αυτός που βάζει στον Καλπαξίδη, ο οποίος οργανώσει την επίθεση στον Δεν έχει. Καλπαξίδη τώρα με την μπάλα. Καλπαξίδη γίνει στον Κοντολέον, ο Κοντολέον στον Μιλονά. Μιλονά. Βρίσκει μέσα στον Κοντολέον για 3, άστοχο, rebound. Ο οποίος όμως θα κάνει λάθος. Η μπάλα όμως θα ακουμπήσει στο πόδι του Μιλονά και έτσι αλλάξει και πάλι κατοχή. Η μπάλα να έχει ο Άξονα. Αλλαγές για Τζεν έχει. Θα μπει ο Οικονόμου, θα βγει ο Λάμπρου, θα μπει και ο Σαουσάσογλου. Βαβρίτσας για τους δεν έχει. Θα το πει ο Μιλονάς, προσθέτει να κλέψει την μπάλα. Παραλίγο εδώ πέρα να κλαβεί η μπάλα. Όμως έχουν μπάλα ο Άξονα. Ο Μαργόνης πέρα φοβερό τρίποντο. Θα κάνει το 25-8. 2-40 πριν από το τέλος. Δεν έχει. Οι οποίοι έχουν να βάλουν πάρα πολύ ωραία ένα καλάθι. Καλπαξίδης θα πάρει ακόμα μια φορά την επίθεση. Θα δω στον Βαβρίτσα, ο οποίος θα πετύχει ένα ωραίο δίποντο, θα κάνει το 25-10. Ο Άξονας τώρα με τον Ερμίδη. Να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει την μπάλα στον Κυριανίδη, ο οποίος είναι Κυριανίδη. Λέει πολύ ωραία μέσα στον Κωνσταντίδη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Μαργόνι, ο οποίος θα στάξει ξανά για 3, άστοχος. Rebound του Σαρόγλου, ο οποίος θα μπορούσε να γυρίσει. Δίνει την μπάλα στον Κωνσταντίδη, ένα shoot εύστοχο. Και έτσι γίνεται το 27-10. Μια μεγάλη διαφορά ήδη για τον Άξονα. Θα παξίδει σε ένα ακόμα shoot, το οποίο όμως είναι και αυτό άστοχο. Δεν θα μπορέσει να μειώσει για την ομάδα του. Και έτσι ο Άξονας με τον Μαργόνι θα βγει στην επίθεση. Μαργόνις δίνει στο post. Η μπάλα στο μπουστακί για ένα δίποτο άστοχο. Rebound του Οικονόμου. Καλπαξίδης περνάει τον αντιπαλό του. Καλπαξίδης περνάει, κάνει πολύ ωραία κίνηση. Δίνει την μπάλα στον Μιλονά, ο οποίος στάρει για 3 και θα ευστοχίσει. Θα μειώσουν, δεν έχει. Ερμίδης με την μπάλα θα μπει μέχρι μέσα. Ο Μιλονάς όμως θα παίξει μια εξαιρετική άμυνα. Όμως ο διαιτητής έκρινε την μπάλα, βγήκε από τον Μιλονά και έτσι η κατοχή ανήκει στον Άξονα. Πάμε στο Σαρόγλου απ' έξω. Μπάλα πηγαίνει στον Ερμίδη. Ερμίδη προσέχεται, παίρνει το screen. Θα μπει μέχρι μέσα, τελικά θα στάρει και είναι εύστοχο στο τρίποντο. 30-13 το σκορ, καθώς πήγαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Καλπαξίδης πάντα με την μπάλα. Προσπαθεί ο Κωνσταντίνος που κλέψει την μπάλα, δεν μπορεί όμως. Δίνει την μπάλα στο Βαβρίτσα, ο οποίος θα σκουτάρει ένα πολύ όμορφο τρίποντο, το οποίο θα φέρει τη διαφορά και πάλι στους 15. Ερμίδης τώρα με την μπάλα, ο Μιλονάς, που έχει μια εξαιρετική άμυνα εκεί πέρα. Ερμίδης, δίνει την μπάλα στο Σαρόγλου, ο οποίος όμως θα κερδίσει το φάουλ. Και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη, το σκορ παραμένει έως έχει. Τώρα δεν έχει, έχουν 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεση τους. Καλπαξίδης, αφήνει την μπάλα, θα πάρει το screen, θα το πιέσει εκεί ο Άξονας. Θα δώσει την μπάλα στο Μιλονά, ο οποίος θα σκάρει για 3, άστοχο.
και το τελικό σκορ του πρώτου δεκαλεπτού θα είναι 30-15 υπέρ του Άξονα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο του συναρπαστικού αγώνα. Άξονας δεν έχει, 30-15, και τώρα έχουμε την επαναφορά για τους δεν έχει από τον Βαβρίτσα. Θα δώσει το Μιλωνά, Μιλωνάς πάλι στον Βαβρίτσα. Μιλωνάς θα πει μέχρι μέσα, πάλι θα δώσει το Μιλωνά, Νίκο Μιλωνίος, Νίκος πάλι στο Μιλωνά, Γιώργο θα περάσει, rebound, ο Τζιβάνης, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει το Μαρκόνι. Μαρκόνι δίνει την μπάλα στον Γκοφ, ο οποίος θέλει να παίξει το post. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει μια ωραία κίνηση. Θα δώσει την μπάλα στον Γκάτζι, ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Και τώρα έχουμε τον Μιλωνά, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαρκόνι. 32 πρόσωπο. Στην επαφορά δίνει στο Μιλωνά, ο οποίος θα δώσει την επίθεση για τους δεν έχει. Μιλωνάς θα πάρει το screen, θα κάνει ωραίες αγωτές εκεί πέρα, θα δώσει τον Οικονόμου. Οικονόμου θα δώσει ωραία πάσα στο Σαλαστάσιο, ο οποίος όμως θα χάσει το καλάθι και έτσι ο άξονας θα προσπαθήσει να βγει στον Κυπριακό τώρα. Είναι συνασμό με τον Κυπριανίδη, ο οποίος σουτάρει άστοχο, rebound του Βαβρίτσα. Μιλωνάς τώρα με την μπάλα. Μιλωνάς, χάσει την μπάλα, ο οποίος προσπαθεί να σώσει, όμως δεν θα μπορέσει διότι θα πατήσει έξω και έτσι η μπάλα είναι για τον άξονα. Τσιφαντής ο Μαρκόνι. Ο Μαρκόνις τώρα στην Σουπέχτες, δίνει την μπάλα στον Κυπριανίδη, ο οποίος έπαιξε πολύ όμορφα στο πόσο και μια ωραία κίνηση. Θα πετύχει το πρώτο καλάθι για αυτό το δεκάλεπτο. Μιλωνάς τώρα με την μπάλα. Μιλωνάς περνάει όμορφα, δίνει στον αμυντικό του. Μιλωνάς θα φστάρει για τρεις, άστοχος. Rebound Μαργόνης, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα για τον άξονα. Δεν είχα ο Μαργόνης, ο οποίος σαν στάρει για τρεις άστοχο, rebound Μιλωνά, ο οποίος τρέχει στον επιβιασμό, την μιλώ τον Οικονόμου, δεν θα το προτιμήσει, θα προτιμήσει τον αδελφό του, θα χάσουν εκεί την μπάλα, Μιλωνάς πάλι. Θα δώσει τον Οικονόμου, το 1-2 πολύ όμορφα, θα στάρει και εύστοχος. Θα κάνει 32-17. Μαργόνης τώρα με την μπάλα. Μόνος ωραίο πάση γύρμα από τον Άξονα, θα βγει ο Μαργόνης ελεύθερος. Μόνος ωραία προσπίση, θα μπει μέχρι μέσα, θα στάρει άστοχα. Rebound από τον Μιλωνά, ο οποίος θα φύγει στον εφηδιασμό. Μιλωνά για τρεις μέσα. 32-20, μειώνει δεν έχει. Μετά από αυτό το τρίποντο του Γιώργου Μιλωνά. Παναγίε. Έχουμε άλλαγες και για τις δύο ομάδες. Για τον Άξονα θα μπει μέσα ο Δραγανέλης, ενώ για τους δεν έχει θα μπει μέσα ο Λάμπρου και ο Κοντολέων. Κόφας τώρα με την μπάλα. Είχε ο Τσιφάνη, ο Άρης θα δώσει μέσα για τον Κυπριανίδη, ο οποίος θα δώσει ξανά έξω Τσιφάνη. Τραγανέλης, ο οποίος ξαναστάρει για τρεις άστοχο. Πάω του Κοντολέων, ο οποίος θα βγάλει μπροστά τον Μιλωνά. Μιλωνάς θα πάρει πολύ ωραία το σκρίν του Λάμπρου. Θα φτάρει για τρεις μέσα! 32-23. Μειώνει ακόμα περισσότερο δεν έχει. Κόφας τώρα, θέλει να παίξει με πλάτη. Κάνει μια πολύ ωραία κίνηση στα αριστερά στον αντιπαλό του που θα έστω βγει σε αυτό το εύκολο καλάθι.
Μιλωνάς. Σωστά, ακόμα μια φορά για 3, άστοχος. Rebound του Λάμπου, ο οποίος θα δώσει τον Κοντολέον. Και ξανά στο Μιλωνά. Μιλωνάς, πάρει το screen. Μέσα. Δίνει στον Κοντολέον. Κοντολέον στο Λάμπρου. Μια κίνηση όμως, η οποία θα είναι βήματα. Και έχουμε αλλαγές για τον άξονα. Θα μπει μέσα ο Ερμίδης. Ο Αντικατσίδης. Ερμίδης τώρα θα κατεβάσει την παραγωγή τον άξονα. Μιλωνάς το πιέζει. Πολύ καλή άμυνα μέχρι στιγμής και από Μιλωνάς. Ο Ερμίδης όμως θα το περάσει πάρα πολύ εύκολα. Θα κάνει το 36-23. Γιώργος Μιλωνάς, Νίκος Μιλωνάς τώρα. Στο Γιώργο Μιλωνά, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχο. Rebound του Λάμπρου, Μιλωνάς ξανά. Αυτή τη φορά όμως θα έχει στοχίσει. Θα κάνει το 36-25. Και ανοίγει την μπάλα. Πολύ ωραία πάσα. Φοβερή πάσα. Του Μπόβα, τώρα την Ατσίδη, ο οποίος δηλώσει εύκολα. Αυτή τη φάση κάνουμε στο 38-25, Μιλωνά σε ένα ακόμα τρίποντο για το Τζενέκ, το οποίο και θα εστοχίσει. Θα κάνει το 38-28 και θα μειώσει τη διαφορά στις 10. Ερμίδης τώρα με την μπάλα, Μιλωνάς. Και ακόμα μία φορά το πιέζει. Αναρχίζει το σκρίν για να περάσει. Θα δώσει την πάση στον ο οποίος θα επιχειρήσει το σουτ, ο οποίος θα είναι άστοχο. Ριχάουν του Νίκη Μιλωνά, ο οποίος θα φύγει στον εφηδιασμό. Θα χάσει για λίγο την μπάλα. Συγκρατήσει όμως. Κοντολέον Μιλωνά, θα δώσει μέσα στον Λάμπρο, ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα, θα την ξανακερδίσει. Θα δώσει τον Μιλωνά, ο οποίος με ένα πολύ όμορφο layup θα στείλει τη διαφορά κάτω από τις 10. Θα παίξει πολύ όμορφα με το σώμα, θα κάνει το σούτ άστοχο, rebound του Λάμπρου, ο οποίος θα δώσει τον Μιλωνά, ο οποίος θα δώσει μια πολύ όμορφα πάση στον εφηδιασμό στον Γιώργο Μιλωνά, ο οποίος θα ευστοχίσει και θα κάνει το 38-32. Οι γονιέκοι οι οποίοι βρίσκονται τις λύσεις και μειώνουν τη διαφορά. Ερμίδης θα μπει μέχρι μέσα, θα χάσει το καλάθι, Μιλωνάς. Νίκος Μιλωνάς θα γίνει δώσει, Γιώργο Μιλωνάς θα μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει καλάθι, φάουλ. Θα κάνει το 38. Κάνει το 38-34 και έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ενώ ο άξονας θα κάνει τώρα την αλλαγή του. Θα βγει έξω ο Κυβριανής και θα μπει ο Κωστακίδης. Μιλωνάς Γιώργος τώρα, πολλές. Άστοχη βολή, δεν θα μπορέσει να μειώσει πόν περισσότερο. Το σκορ παραμένει 38-34. Και τώρα Ερμίδης με την μπάλα. Ερμίδης δεν θα περάσει μέσα, δεν θα τελειώσει. Το rebound θα το πάρει ο Κωστακίδης μετά από πολλά. Μπάλα, Σερμίδης στάρ για 3, άστοχο. Μακρινό rebound του Κόρφα. Κι άλλο άστοχο και κοντά από τον άξονα, τον Λέων. Βγάλει σε εμβιασμό τον Μιλωνά, ο οποίος στάρ για 3, άστοχο. Rebound του Κόρφα, ο οποίος θα πετύχει το ψήμα από όλους. Και τώρα έχουμε τον Κωστακίδη με την μπάλα. Κωστακίδη ζήνει σαν το Κωστακίδη. Δεν δίνει στον Κόφα, Κόφας από την κορυφή της ρακέτας, βαστάρει. Μετά από λίγο περιμένει την μπάλα, θα καταλήξει στο καλάθι. Κάνοντας το 40-34, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου χρόνου. Νίκος Μιλωνάς. Νίκος Μιλωνάς, παίρνει το screen. Να μπει μέχρι μέσα, θα τρυπώσει, θα κάνει το layup, το οποίο όμως θα είναι άστοχο. Κόφας στο rebound, δίνει στον Ερμίδη, ο οποίος Ερμίδη θέλει να τρέξει σε εμβιασμό. Και θα κάνει φάουλ για να κόψει από τον εμβιασμό ο Μιλωνάς. Ο οποίος θα βγει και αλλαγή και στη θέση του θα μπει ο Καλαπαξίδης. Επίσης αλλαγή θα βγει και ο Νίκος Μιλωνάς. Και θα μπει ο Δημήτρης Οικονόμου.
παράθυρο και τον άξονα. Πάλα από Τσίδης, ο οποίος θα δώσει τον Ερμίδη. Θα περάσει μέχρι μέσα όμως. Ο Καλπαξίδης όπως θα ματήσει αντικανονικά. Και έτσι έχουμε ακόμα μια κατοχή για τον άξονα. Με τον Κουσακίδη απέξω. Κουσακίδη ζει στον Κόρφα, Κόρφα στον Ερμίδη, πάλι Κόρφα. Ο οποίος θέλει να παίξει. Θα δώσει μια πανέμορφη πάσα στον Καλπαξίδη, ο οποίος θα ξαχάσει και φαινομενικά εύκολο λέει άπειρο Καλπαξίδη θα δείξει τον ενδιασμό. Θα περάσει πολύ όμορφα από τους υπάλλους του, θα δώσει την μπάλα. Στον Κοντολέον, ο οποίος θα χάσει το τρίποντο Λάμπρου. Σουτ άστοχο, rebound του Οικονόμου. Κοντολέον δίνει στον Οικονόμο ένα σουτ εύστοχο, 40-36, στους 4 πόντους διαφορά. Καρανέλη δίνει μια όμορφη πάσα στον Κουσακίδη, ο οποίος είναι μια ωραία κίνηση, θα χάσει στο καλάθι. Ο Καλπαξίδης θα χάσει για λίγο τον λόγο της μπάλας, όμως... Η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Ερμίδη και έτσι κατοχή θα έχουν ή δεν έχει. Πάλα πολύ όμορφα, Λάμπρου για δύο, άστοχο, rebound για τον άξονα. Αντιαζίδης τώρα θα βγει στην ευκαιρία του Μοχαμπός, πάλα στον Κουσακίδη, ο οποίος θα βγει στον Κουσακίδη, πάλα από τον Καλπαξίδη. Τον οποίο θα κάνουν και φάουλ. Αντιαθλητικό, το οποίο θα τον στείλει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Είσαι εύστοχος στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στην δεύτερη βολή. Και δεν έχει με αυτές τις βολές μειώνει στους δύο πόντους και έχουν δικαίωμα για ακόμα μία επίθεση. Λάμπρου. Δίνει στον Καλπαξίδη. Καλπαξίδη θα πάρει το σκύλο του Λάμπρου. Θα μπει μέχρι μέσα, θα κάνει μια πολύ ωραία σταυρωτή πίσω. Χάσει! Στον Αλάχη ο Λάμπρου τώρα. Θα δώσει τον Οικονόμου. Οικονόμου στον Καλπαξίδη. Καλπαξίδη τώρα. Καλπαξίδη στο στάρι για τρία στο χώμο. Τώρα έχουν επίθεση. Με τον Ερμίδη ο οποίος όμως θα κερδίσει ένα φάουλ. Μέχρι τη τρόπιτα να απομένουνε. Δίνει πάω στο Κωστακίδη, Κωστακίδης θα βρει μέσα. Και θα κερδίσει το φάουλ από τον Λάμπρου. Τα τελευταία δύο δευτερόλεπτα. Δύο βολές τώρα για τον Κωστακίδη. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη και έχουν κατοχή ή δεν έχει. Οι οποίοι θα πάρουν μετά για να οργανώσουν αυτή την τελευταία επίθεση. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από το time out, δεν έχει. Με δύο δευτερόλεπτα να απομένουμε. Καλπαξίδης είναι επαναφορά. Θα κάνει μια μακριά φάση.
πάσα. Η οποία όμως είναι λάθος και θα δώσει την ευκαιρία στον Νάτσο να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Κόβα στην επαναφορά. Θα αφήσει να δώσει την μπάλα στον Κωστακίδη. Δεν θα μπορέσει να μακρύνει το ταξίδι. Άστοχο. Και έτσι έχουμε το τελικό σκορ του ημιχρόνου 40-38 υπέρ του Άξονα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε. Για το δεύτερο ημιχρόνο το σκορ είναι 40-38. Είχε προσφορά ο Άξονα με τον Κωστακίδη. Επίσης για τον Άκτονα. Γόφας, Γόφας δίνει στο αντικαστήριο, ο οποίος θα σουτάρει για 3, άστοχο. Rebound του Ερμίδη, θα σουτάρει και αυτός άστοχο. Μορμαγίζει και το rebound. Τελικώς θα αποδείξει ο Ερμίδης, ο οποίος θα δώσει στο αντικαστήριο. Αντικαστήριο θα περάσει πάρα πολύ όμορφα, θα χάσει το καλάθι. Θα πάρει όμως το rebound για να τελειώσει την άλλη φάση. Θα κάνει το 42-38, μιλωνάς τώρα στο ενθουσιασμό. Να σας δώσω πάρα στον Οικονόμου. Οικονόμου στο Λαύρο, θα περάσει μέχρι μέσα, θα στάρει άστοχος. Περιβάλλον το Ερμίδη, ο οποίος θέλει να βγάλει στον εφηλιασμό το Κωστακίδη. Κωστακίδη θα χάσει για λίγο την μπάλα. Ανέβη θα στάρει για 3 άστοχο, ο Ερμίδη του Καλπαξίδη. Ο οποίος θέλει να τρέξει ο παιχνίδι, ο Καλπαξίδης. Δίνει πάρα στον Μιλωνά. Μιλωνάς για 3 μέσα. 42-41 και διαφορά πλέον στον πόντο. Ερμίδης, Ερμίδης παίρνει το screen. Θα να πει μέχρι μέσα, αλλά θα δει το foul από τον Λάμπρου. Και θα κανέλνει στην επαναφορά. Κανέλη, πάλι στον Κόφα, Κόφα στο σουτάρι. Άστοχος, rebound. Κανενός και έτσι η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια των, δεν έχει Καλπαξίδης τώρα. Θα βάζει ενθερμό το Λάμπρου με ένα πολύ όμορφο λέμπ. Θα χάσει όμως το καλάθι. Θα χάσει και την ευκαιρία να βάλει το Λάμπρου μπροστά στο σκορ. Ερμίδη τώρα με την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα στον Κόφα, ο οποίος θα δώσει μια εξαιρετική πάσα στον Κωστακίδη. Δεν θα τελειώσει, θα τελειώσει όμως θα το Αντικατσίδης, ο οποίος θα κάνει το 44-41. Μιλωνάς. Φέρει να πάρει την μπάλα, δείτε Ερμίδη, θα την κλέψει και έχουμε αλλαγή γιατί δεν έχει. Θα βγει ο Λάμπρου και θα μπει ο Βαβρίτσας. Πάμε, πόσο λέει. Κοντολέων με την μπάλα, Κοντολέων μένει μόνο στο φτάρι για 3, θα είναι όμως άστοχο. Οι τενέχοι θα αφήσουν την μπάλα και έτσι έχουν παραπάνω απ' έξω. Με τον Ερμίδη. Ερμίδης, δίνει την μπάλα στον Αντιγιατζίδη. Αντιγιατζίδη στον Κόφα, πολύ ωραία πάσα στον Κωστακίδη που στο φτάρι για 3, άστοχο. Rebound του Οικονόμου, όπως θα δώσει τον Μιλωνά. Θα τρέξει τον ενδιασμό, θα δώσει τον Καλπαξίδη. Καλπαξίδη θα βρει μόνο τον Μιλωνά στη γωνία. Θα διστάσει, θα δώσει τον Βαβρίτσα, θα παίξει. Θα φτάρει άστοχος, rebound από τον Ερμίδη. Ερμίδη θα πάρει το screen. Θα δώσει την μπάλα στον Τραχανέλη, ο οποίος σουτάρει, άστοχο, rebound, ο Κόφας, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ. Και θα το στείλουν στην γραμμή των ελευθερών βολών. Ο
εγώ θα συγκεκριθεί στην πρώτη. Κάνει το σκορ 46-41 και διευρύνει και πάλι διαφορά στους 5 πόντους. Μιλωνάς θα περάσει πολύ όμορφα μέσα, αλλά θα γίνει ένα φάουλ του Ερμίδη και έτσι δεν έχουν επαναφορά κάτω από τη ρακέτα. Με τον Κοντολέον. Κοντολέον θα δώσει ο Καλπαξίδη. Καλπαξίδης θα πάρει το σκρίνο από τον Βαβρίτσα, θα σταματήσει στο στάρι και θα ευθοκίσει, θα κάνει το 46-43 στρίφα, τρεις πόντους διαφορά. Τραχανέλη δίνει την μπάλα στον Γκόφα. Ο Γκόφας δίνει τις επιλογές του, δίνει στον Κωνστακίδη το στάρι για τρεις, άστοχο rebound του Κοντολέον. Ο Κοντολέον δηλαδή στο Καλπαξίδη, ο οποίος βγάζει ενθουσιασμό τον Μιλωνά. Ο οποίος θα βγει μόνος, θα χάσει όμως το lay-up. Ο Τραχανέλης θα προσπαθήσει να βγάλει τον ενθουσιασμό την ομάδα του. Κωνστακίδης, μια ωραία κίνηση, θα χάσει το rebound. Και Καλπαξίδης θα βγει στον ενθουσιασμό. Καλπαξίδης σταματάει, θα σουτάρει μέσα. 46-45. Κωνστακίδης δίνει στον Αδιασίδη, Αδιασίδης τον Ερμίδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα, θα την κλέψει ο Καλπαξίδης, τον οποίο όμως θα του κάνουν φάουλ και συγκεκριμένα ο Γκόφας. Θα μπει ο Γκόφας εκτός και θα μπει ο Κυπριανίδης για τον άξονα. Μιλώνας είναι παραφορά και δεν έχει Καλπαξίδη. Έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ. Καλπαξίδης παίρνει το σκέμα προλαβίτσα, περνάει πολύ όμορφα και θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Θα κάνει το 46-47 και θα περάσει για πρώτη φορά που δεν έχει το σκορ. Άρα είναι ο τραυματισμός όμως του Καλπαξίδη. Νόμου μέσα, ενώ θα δει ο Βαβρίτσας και στη θέση του Καλπαξίδη, ο οποίος πήρε σε ένα μικρό τραυματισμό, θα μπει ο Γιώργος Μιλωνάς. Και επαναφράτρο για τον άξονα, ο Ερμίδης θα κατεβάσει την μπάλα. Ερμίδης. Θα δώσει τον Κωνστακίδη, ο οποίος θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση, θα κάνει το 48-47. Μιλωνάς, τώρα με την μπάλα. Δίνει την πάση Κοντολέον, ο οποίος είναι μόνος του. Θα δώσει την πάση του Μιλωνά, ο οποίος θα περάσει εξαιρετικά. Θα κάνει το σούτ και θα είναι εύστοχο. Συνεχόμενες αναλλαγές σε σκόρο το τελευταίο λεπτό. Εκεί που περνάει ο άξονας μπροστά στο σκορ και δεν έχει βρίσκουν τη λύση και περνάνε αυτοί. Τώρα με την βάλω Κυπριανίδη, θα τη δώσει στον Ερμίδη, ο οποίος θα φτάρει για 3. Άσχο και λοιπόν Κυπριανίδη, ο οποίος θα περάσει όμως θα την αγκεστεί στο καλάθι και φάουλ. Γίνει το 50-49 και Κυπριανίδη με μία συγκριματική βολή. Στην οποία και θα ευστοχίσει και θα κάνει το 51-49 διαφορά στους 2 πόντους. Κοντολέον τώρα με την μπάλα. Δίνει στον Μιλωνά. Μιλωνά σε συγκρονία. Θα περάσει πολύ όμως. Θα χάσει όμως το καλάθι. Και με το rebound του Ερμίδη θα δώσει την επίθεση στον άξονα. Θα περάσει πολύ από τον αντίπαλό του. Θα δώσει την μπάλα στον Κυπριανίδη. Θα σουτάρει για 3. Άστοχο.
Αριατζίδη, ο οποίος όμως θα δεχτεί το φάουλ. Και θα σταλθεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Έχουμε αλλαγές γιατί δεν έχει. Θα μπει ο Οικονόμου, θα βγει ο Λάμπρου και θα μπει και ο Σαββασάσογλου. Για να δώσει τη θέση του ο Δημήτρης Οικονόμου. Αργατζίδης τώρα στις βολές. Άστοχη η πρώτη. Έφτασε όμως η δεύτερη βολή, 52-49, 4 λεπτά πριν από το τέλος της περίοδου. Έχουμε το άξονα στην αρχή προσπάθεια να πιέσει. Όμως δεν τα κατάφερε, ο Ντολέον περάσει το λόγο στον αντιπαλό και μια reverse δεν θα μπορέσει να κερδίσει τον αντιπαλό του. Μπράβο! Ο Ερμίδης όμως θα δώσει μια διαφορά 5 πόντων στην ομάδα του από τον Καλάφσον, εφηδιασμό. Νίκος Μιλωνάς με την μπάλα. Δίνει Σαββασάσογλου. Κάπου στον Οικονόμου. Μιλωνάς στάρι και θα βάλει ένα ακόμα πανέμορφο καλά. Θα κάνει το 54-51. Ο Ερμίδης τώρα με την μπάλα. Ερμίδης να περάσει. Παίρνει το screen. Κωνστακίδης. Κωνστακίδης θα δοκιμάσει για 3 μέσα. 57-51. Για τον άξονα, τώρα που λέω στο αφήνω στον συνδυασμό, δεν θα μπορέσει όμως και θα περάσει σε οργανωμένη επίθεση. Μιλωνάς, θα δώσει την μπάλα στον Νίκο Μιλωνάς, θα σταθεί ένα άστοχος, ο ίδιος θα πάρει το rebound, θα περάσει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Κυπριανίδη. Τώρα ο Γιώργος Μιλωνάς στη γραμμή των ελευθερών βολών. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Κυπριανίδης τώρα με την μπάλα. Κυπριανίδης πιέζεται από τον Μιλωνά. Κυπριανίδης πάρει άστοχος. Μάχησε εκεί πέρα για τον ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα γυρίσει και το καλάθι και φάουλ. Θα κάνει το 59-51 και η διαφορά θα ανέβει και πάλι στο 8 υπέρ του άξονα. Ερμίδης τώρα στη βολή, άστοχη, rebound του Μιλωνά. Μιλωνάς δίνει την πάω στον Ποντολέο. Ποντολέο θα στάρει άστοχος όπου θα κερδίσει το φάουλ. Κερδίσει το φάουλ από τον Ερμίδη και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Αλλαγή. Και έχουμε αλλαγή για τον άξονα. Θα βγει ο Ερμίτς και θα μπει ο Σαρόγλου στη θέση του. Πρώτη βολή άστοχη για τον Κοντολέον. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Rebound το διαζύγει για τον άξονα. Πέρα από τον Κωνστακίδη στην επίθεση. Δίνει πάλι του Σαρόγλου. Κωνστακίδης για 3 έξω. Ριβάουν Τραχανέλης και αυτός άστοχο σουτ. Ο Μιλωνάς θα βγει στον εμβολιασμό. Θα παίξει το 1-1. Θες να περάσει όμως θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για τον Τζενέκη. Βαβρίτσας θα μπει στη θέση του Κοντολέον. Μουσί,
και ο Νίκος Μιλωνάς στη γραμμή των ελευθερών βολών. Πρώτη βολή άστοχη, πολλές χαμένες βολές από που δεν έχει. Μια βολή έξω. Δεύτερη βολή είναι εύστοχη, θα κάνει το σκορ 59-52. Μειώνοντας. Διανύσεις τώρα. Θα παίξει πολύ όμορφο τον ευμένα, θα τελειώσει εξαιρετικά με το αριστερό χέρι. Έχει πάλι διαφορά στις 9. Μιλωνάς. Μιλωνάς, θα περάσει όμως αμέσως μέσα, θα χάσει όμως. Και ο άξονας θα βγει στον εκκληριακό. Και ο Αντικατσίδης θα τελειώσει όμορφα την φάση και θα φύγει πάλι τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Μιλωνάς, πιέζει με υπερθυσικό άξονα, θα μπορέσει να περάσει, θα στάρει για τρεις, άστοχο, ριμπάου του Κυπριανίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει στον ενδιασμό. Ο Μιλωνάς όμως μια εξαιρετική άμυνα, θα κόψει το ρυθμό του Κυπριανίδη, προσπαθούν εκεί υπερθυσόν, δεν έχει, Μιλωνάς θα πέσει. Και θα δώσει πάρα στον αδελφό του, θα παίξει το ένας ενός. Θα χάσει το lay-up, θα πάρει όμως το rebound, αλλά θα το πέσει σε βήματα. 63-52 συνεχίζει να είναι το σκορ. Στα κύρις τώρα με την μπάλα. Θα θέλει να δώσει την πάση του Κυπριανίδη, δεν μπορεί, θα πάει μέχρι μέσα, θα δώσει μια εξαιρετική πάσα για τον Αντικατσίδη, ο οποίος θα χάσει το καλάθι, θα ξαναπάρει το rebound, θα σηκωθεί, θα χάσει και μετά από πολλές μάχες το rebound θα πάρει ο Βαβρίτσα, θα δώσει στο Μιλωνά, ο οποίος θα αφήσει τον ενθουσιασμό, θα στάρει για τρεις και μέσα, κάνει το 63-55. Για το τέλος τρίτης περίοδου, το Στακίδη, θα ζαλίσει τον αντίπαλό, θα μπει μέχρι μέσα, θα κοφίωσε από τον Βαβρίτσα. Κατοχή για τον άξονα με ένα δεύτερο να απομένει για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα κύριο δύο. Πέρα ψηλά. Ψηλά, ψηλά, σήκω, σήκω. Θα δώσει την μπάλα. Ο Ντερμίδη ο οποίος θα χάσει το σούτ, 63-55 τελικό τρίτο δεκαλέπτη, επανερχόμαστε λίγο. Και επανερχόμαστε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο στο παιχνίδι, 63-55 υπέρ του άξονα. Δεν έχει, είχαν μειώσει και σε κάποια στιγμή στον έναν πόντο, όμως το άξονα θα πρέπει να ανακάμψει. Τώρα κάποιος ίδιος δεν έχει, με τον Γιώργο Μιλωνά. Γιώργο Μιλωνά, στάρ για τρεις. Και μπάλα για το μάτσο. Με το Κωνστακίδη. Ο οποίος θα δώσει μπάλα στον Αντικατσίδη. Αντικατσίδης μέσα στον Ερμίδη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο θα το στείλει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Και η δεύτερη βολή εύστοχη, 65-55, διαφορά και πάλι στις 10. Μιλωνάς τώρα. Μιλωνάς, θα πρέπει να περάσει τον αντίπαλό του. Θα τα καταφέρει. Θα πει μέχρι μέσα στάρι και ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι, μια ατομική ενέργεια του Νίκου Μιλωνά. Θα κάνει το σκορ 65-57. Ελίδη σε ένα πολύ ωραία προσπάθεια και αυτός θα φέρει πάλι το μάτς 10 πόντι. Μιλωνάς τώρα με την μπάλα. Μιλωνάς θα φύγει πολύ ωραία τον αντιπαλό του, θα στάρει για τρεις μέσα. Μειώνει, δεν έχει μετά από το τρίποντο του Νίκου Μιλωνά.
Κωνστακίδης θα περάσει πολύ όμορφα τον αντίπαλο. Θα χάσει όμως το σουτ. Ο Στέφανς Κολόμπος θα πάρει το rebound. Θα δώσει στον Μιλωνά. Και θα ρεμίσει την επίθεση γιατί δεν έχει την. Θα δώσει στον Γιώργο Μιλωνά. Στον Στέφανο Κολόμπο, ο οποίος θα κάνει ένα κακό σουτ. Ξάψω να τσέχει την ευκαιρία. Δεν θα μπορέσει όμως, δεν έχει μαζί με τον Μιλωνά. Φύγει στον εφηλιασμό. Μιλωνά. Γιώργος Μιλωνάς πάντα. Τα στάρια 3. Άστοχο. Rebound του Αντιγατσίδη, ο οποίος θα δώσει στον Ερμίδη. Θα δώσουν τα ελληνικά. Ένα πολύ ωραίο πάση γενική ο άξονας. Με τελικό αποδέχτη τον Ερμίδη. Τον Κωνστακίδη, με συγχωρείτε, ο οποίος θα κάνει το 69-60. Και έχουμε time out για το μάτι των 6. Και επιστρέφουμε μετά ο time out. Με τους δεν έχει στην κατοχή. Νίκος Μιλωνάς με την μπάλα. Μιλωνάς παίρνει το screen star για 3. Άστοχος. Rebound ο Γκόφας. Κωνστακίδης θα δώσει στον Ερμίδη στον εφηλιασμό. Ερμίδη με την μπάλα δίνει τον Γκόφα. Γκόφος μέσα στον Κωνστακίδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα πίσω από τα χέρια του. Και τώρα ο Γιώργος Μιλωνάς θα πει μέχρι μέσα, θα χάσει το καλάθι όμως θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ θα κάνει ο Γκόφας και θα στείλει τον Γιώργο Μιλωνά στη γραμμή των Εθνών Βολών. Θα φτωχεί στην πρώτη βολή. Θα χάσει όμως την δεύτερη. Το σκορ θα παραμείνει 69-61. 7 λεπτά πριν από τον τόσο του σκορ. Τώρα έχουμε τον Κωνστακίδη με την μπάλα στην επίθεση. Κωνστακίδη δίνει στον Αντιγατζίδη. Αντιγατζίδη θα περάσει πολύ όμορφο τον αντιπαλό. Θα χάσει όμως το καλά. Θα πάρει τον πάνω, θα ξαναχάσει. Και τώρα έχουμε τον Γιώργο Μιλωνά, ο οποίος βγαίνει στον εφηδιασμό. Γιώργο Μιλωνά δίνει στον Νίκο Μιλωνά. Πολύ όμορφο πάσα στον Βαβρίτσα, ο οποίος θα φτάνει και θα στοχίσει. Θα μειώσει τη διαφορά στους 6 πόντους. Γκόφα στην μπάλα. Θα περάσει τις αντιπάλους του, θα σουτάρει και θα είναι εύστοχο. Θα κάνει το 71-63 και τώρα με την μπάλα από ο Νίκος Μιλωνάς. Μιλωνάς θα σταθεί, θα σουτάρει, άστοχο, rebound ο ίδιος. Θα δώσει το Μιλωνάς, για 3, άστοχο, rebound του Γκόφα. Ο οποίος θα δώσει τον Ερμίδη. Και θα χαλαρώσει για να δώσει την ευκαιρία στην επίθεση του άξονα. Ερμίδη, σαφτάρ για 3, άστοχο. Και έχουμε αλλαγή για τους δεν έχει. Γιώργος Μιλωνάς εκτός και μέσα από το Λεόν. Μιλωνάς τώρα με την μπάλα. Οικονόμου, οικονόμου από το Λεόν. Μιλωνάς συμφωνία για 3. Μέσα! 71-66 και πάλι διαφορά τους 5. Ερμίδης τώρα με την μπάλα. Ερμίδης δίνει στο Κωνστακίδη, Κωνστακίδη στον Κόφα. Να έχει μακαριστεί ο Ερμίδης, δεν μπορεί. Κόφας θα πάρει την επίθεση, θα στάρει άστοχο. Ρυπάω τον Αντιγατζίδη, ο οποίος θα στάρει. Θα κοπεί από τον Οικονόμου και έτσι ο Μιλωνάς θα φύγει σε ευκαιρισμό. Μιλωνάς. Λέω, Παπρίτσα, θα στάρει για 3. Άστοχο. Ρυπάω του Οικονόμου. Μιλωνάς. Πάει ακόμα μια φορά για 3, άστοχος. Και τώρα έχουμε το rebound του Ερμίδη, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα για τον άξονα.
κρατάω πολλές προσπάθειες, θα βάλει την μπάλα στο καλάθι, κάνετε 73-66. Μιλωνάς τώρα με την μπάλα. Μιλωνάς, θα μπει μέχρι μέσα. Ο Ξακίδης όμως θα βγάλει την μπάλα εκτός και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Και τον άξονα θα μπει μέσα του Κυπριανίδη, θα βγει ο Τραγανέλης και για τους δεν έχει θα βγει ο Βαβρίς και θα μπει ο Λάμπρου. Επαναφορά τώρα για τους δεν έχει με τον Κοντολέον. Θα δώσει τον Μιλωνά, Μιλωνάς. Κάνει προσποίηση, θα στάρει, άστοχο. Για τον άξονα. Κωνστακίνης πήγε να φύγει γρήγορα στον εκδοτιασμό. Όμως πόντο λέω ήταν εκεί πέρα. Μπάλα ξανά για τον άξονα. Κωνστακίδης θα παίξει στο post. Μια ωραία κίνηση, θα βάλει το καλάθι. Θα διεγύρνει πάλι τη διαφορά στους 9. Μιλωνάς θα βγει στον εκδοτιασμό. Ωραίο βάσιμο, άστοχο όμως. Δεν θα ζεστώ, λοιπόν θα δώσει τον Κωνστακίδη. 3,5 λεπτά απομένουν για το τέλος του αγώνα. Ερμίδης. Ερμίδης με την μπάλα. Είναι στο κόφα. Και έχουμε time out από τους δεν έχει. Με 3 και 20 να απομένει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε με τον άξονα να έχει την κατοχή. Από το καλάθι με τον Κωνστακίδη, ο οποίος θα δώσει τον Ερμίδη. Ερμίδης με αντίπαλο τον Μιλωνά. Ερμίδης οργανώνει την επίθεση, προσπαθεί να περάσει τον Μιλωνά. Θα πάρει πριν από τον κόφα. Ερμίδης το σουτ και θα τελειώσει η επίθεση. Με την μπάλα στα χέρια του Ερμίδη. Θα παίξουν γρήγορα οι δεν έχει με τον Κοντολέον. Λέω θα δώσει τον Μιλωνά. Μιλωνάς τον Οικονόμου, Οικονόμου ξανά στον Κοντολέον. Κοντολέον θα μπει μέχρι μέσα. Μιλωνά, θα πάει στον εσωτερικό διάδρομο. Οικονόμου στο Μιλωνά, ο οποίος είναι ελεύθερος, σουτάρει για 3, άστοχος. Ριμπάουντ τον άξονα, ο οποίος θα φύγει γρήγορα στον εσωτερικό με τον Ερμίδη. Δεν θα μπορέσει όμως να εκδηλώσει επίθεση και θα δώσει στον Κυπριανίδη. Κυπριανίδης. Δίνει την πάω στον Κωνστακίδη. Θα κύβει την μπάλα. Θα πάει σε ένα σκανδύνο ενό, θα μπει μέχρι μέσα. Θα χάσει όμως το καλά. Θα πάρει το rebound, θα δώσει το Μιλωνά. Και ο Μιλωνάς θα αφήσει να οργανώσει την επίθεση γιατί δεν έχει. Οικονόμου θα φτάσει για 3 μέσα. 75-69 η διαφορά και πάλι στις 6. 2 λεπτά πριν από το τέλος. Ερμίδης. Ερμίδης θα προσπαθήσει να βρει μόνο του το αντικαταστήριο όμως θα γίνει λάθος και έτσι κατά θα αλλάξει και έχουν τώρα ευκαιρία ή δεν έχει να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Μιλωνάς κατεβάζει την μπάλα γιατί δεν έχει. Νίκος Μιλωνάς με την μπάλα. Πάλι σχεδόν τον Μαυρίτσα. Μιλωνάς θα φέρνει πολύ όμως από τους αντιπάλους του. Δεν μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον Οικονόμου, ο οποίος θα φτάρει ένα τρίποδο, θα το χάσει. Ο Κόφας μαζί με τον Μιλωνά θα πάρουν μαζί την μπάλα. Όμως ο Μιλωνάς θα κάνει ένα φάουλ για να κόψει την αντιπίθεση του άξονα. Με 1,5 λεπτό να απομένει τώρα, ο άξονας με παραφορά απ' έξω. Ο Κόφας δίνει στον Κωνστακίδη. Και ο Κωνστακίδης θα ηρεμήσει το παιχνίδι για τον άξονα. Κωνστακίδης θα θέλει να περάσει τον αντίπαλό του. Οικονόμου θα κλέψει την μπάλα. Παλεύει εκεί πέρα με τον Κυπριανίδη. Θα την κλέψει όμως και έχουμε φάουλ από τον Κυπριανίδη. Και 7 το τέλος, 75-69. Επαναφορά για ότι δεν έχει με τον Κοντολέον. Κοντολέον δίνει στο Μιλωνά. Μιλωνά, θα πάρει το σκάνδι του Βαβρίτσα, θα πει επάνω το κόφας.
και θα διώξει την μπάλα σε out. Ακόμα μια επίθεση και δεν έχει. Ο Βρίσκας στην επαναφορά, δίνει την μπάλα στο Μιλωνά. Μιλωνάς, πάει στην κορυφή. Πάρει το screen. Περάσει πολύ ωραία. Τελειώνει ο χρόνος. Μιλωνάς, θα πει μέχρι μέσα, σχηματίζει το στάρι. Άσχημα το σούρ, πάνω ο Γκόφας. Ήταν τις τελευταίες ευκαιρίες, τον δεν έχει. Ο σκορ παραμένει στους 6 πόντους, με 30 δευτερόλεπτα να μένουν. Ερμίδης με την μπάλα, δίνει τον Γκόφα, ο Γκόφας στον Κυπριανίδη, ο Χρήστος είναι μόνος του. Ένα στάρι όμως, Γκόφας. Στον Ερμίδη. Ερμίδης θα στάρει από μακριά για 3, άστοχο. Ο Βαγκρίδης όμως θα στήσει άτυχος. Στεφάνι! 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 Θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας, θα τον πει στο πόδι του και έχουν την επαναφορά ο Άξονας από τη ρακέτα με τον Γκόφα. Γκόφας θα δώσει τον Κωστακίδη. Κωστακίδης με ένα πολύ όμορφο τρόπο θα πετύχει το 77-69. Και το παιχνίδι θα τελειώσει 77-69 με νικητή τον Άξονα.